Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη μεγαλειώδη παρουσία σας. Ευχαριστώ εσάς, τους παλιούς αγωνιστές της παράταξής μας, εσάς που δώσατε αγώνες, που κρατήσατε όρθια τη Νέα Δημοκρατία στα δύσκολα χρόνια, στις δύσκολες στιγμές της. Σας ευχαριστώ που στηρίζετε, που με στηρίζετε στο νέο μου ξεκίνημα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σας ευχαριστώ που με ψυχώνετε. Χαίρομαι όμως πάρα πολύ που βλέπω και τόσους πολλούς νέους ανθρώπους. Καλό τη γενιά μου, εσάς, να δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα για την πολιτική αλλαγή και για τη δημιουργική ανανέωση. Ελάτε όλοι μαζί μου να αγωνιστούμε για να ξανακερδίσουμε αυτά που μας στέρισαν και αυτά που δικαιούμαστε. Για να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας, για να ξαναφτιάξουμε τον τόπο στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε. Σήμερα, τα γένεια του πολιτικού μου γραφείου, τα γένεια του πολιτικού μας γραφείου, είναι μια γιορτή. Διότι γιορτάζουμε παλιοί και νέοι αγωνιστές το τέλος μιας εποχής και την είσοδο σε μια νέα εποχή. Είμαστε σήμερα εδώ, διότι πιστεύουμε ότι η συμμετοχή είναι αυτή που θα μας φέρει σε αυτή τη νέα εποχή. Είμαστε σήμερα εδώ, διότι πιστεύουμε στη νέα γενιά, στη δυναμική της νέας γενιάς και στις δυνατότητες της νέας γενιάς. Είμαστε σήμερα εδώ, διότι αγαπάμε τον τόπο μας. Αγαπάμε το Κυλκής, την Παιωνία, τη Μακεδονία μας, την Ελλάδα μας. Είμαστε σήμερα εδώ, διότι αφήνουμε πίσω τις μαύρες μέρες της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το τσάκισμα της μεσαίας τάξης, την άγρια φορολογία, την αξιοπρεπτική φορολογία των πολιτών, την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια, τον φόβο, τα αφύλακτα σύνορα, την τεράστια εθνική ήττα, την κατάπτυση στη Συμφωνία των Πρεσπών. Είμαστε σήμερα εδώ, διότι επιλέγουμε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, τους 16 άξονες της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα. Επενδύσεις, μείωση της φορολογίας, νέες και καλύτερες δουλειές, αλληλεγγύη σε όσους την έχουν ανάγκη, προστασία του περιβάλλοντος, δημόσια υγεία, σύγχρονα σχολεία, σύγχρονα πανεπιστήμια, εθνικές υποδομές και επιτέλους μία Ελλάδα που θα έχει φωνή στην Ευρώπη. Ειδικά όμως για τον τόπο μας, για αυτόν εδώ τον τόπο, πρέπει να αγωνιστούμε για την αύξηση του εισοδήματος, για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, για την ενίσχυση του ΤΕΙ, την αναβάθμιση του ΤΕΙ, την ενίσχυση του αγροτικού τουρισμού, του θρησκευτικού τουρισμού, του ιαματικού τουρισμού. Υπάρχουν ομορφιές σε αυτόν τον τόπο. Το Πάικο, η Δοϊράνη, η Μικρολίμνη, τα Κρούσια με τα πανέμορφα δάση, αρχαιολογικά μνημεία και πολλά άλλα. Και όλα αυτά πρέπει να προσεχθούν και να αναδειχθούν. Και θα το κάνουμε. Πάνω από όλα όμως, είμαστε σήμερα εδώ για να δώσουμε όλοι μαζί το μήνυμα, να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα, αυτό της πολιτικής αλλαγής και της ανανέωσης. Καλό λοιπόν όλους εσάς, τους παλιούς αγωνιστές αυτής της παράταξης, όλους εσάς που παλέψατε για τις αξίες και για τα ιδανικά αυτής της παράταξης, και σας ζητώ να γίνω ο συνεχιστής σας, να γίνω η συνέχειά σας και να γίνω το μέλλον αυτής της παράταξης. Δώστε μου τη δύναμη να υπηρετώ καθημερινά, με σθένος, με αφοσίωση και πάνω απ' όλα, με συνέπεια, τη Νέα Δημοκρατία και εσάς. Καλό όμως και τη γενιά μου.
τις φίλες και τους φίλους μου που είναι σήμερα εδώ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό όμως και αυτούς που δεν είναι σήμερα μαζί μας, αλλά θα μάθουν για μας, θα ακούσουν για μας, θα διαβάσουν για μας. Δώστε μου τη δύναμη να γίνω τη φωνή σας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εγώ που είμαι μία από εσάς, που προέρχομαι από εσάς, που είμαι σαν εσάς, που γνωρίζω τα άγχη, τους προβληματισμούς σας, που γνωρίζω ό,τι απασχολεί ένα νέο άνθρωπο σήμερα, που γνωρίζω τη δικαιολογημένη αγανάκτησή σας. Δώστε μου τη δύναμη, εγώ και εσείς μαζί, να αλλάξουμε αυτόν τον τόπο, να φτιάξουμε το μέλλον μας. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό το γραφείο, το πολιτικό μου γραφείο, το πολιτικό μας γραφείο, είναι ένα δικό σας γραφείο, ένα γραφείο που θα υποδέχεται όλους τους πολίτες, του Κυλικής και της Παιωνίας. Είναι ένα γραφείο από εσάς για εσάς. Σήμερα εσείς είστε εδώ για μένα και εγώ είμαι εδώ για εσάς. Και όλοι μαζί για ένα Κυλικής δυνατό, για μια Ελλάδα σύγχρονη, για μια Ελλάδα ισχυρή, για μια Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της διαφάνειας, για μια Ελλάδα νέα! Έχω δώσει κι άλλες μάχες στη ζωή μου από μικρή ηλικία, όπως είπε και ο φίλος μου ο Δημήτρης. Αυτοδιοικητικές. Στη μάχη όμως αυτή, στην κορυφαία αυτή μάχη, διεκδικώ τη δική σας ψήφο. Γιατί μόνο εσείς με τη δική σας ψήφο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα της ανανέωσης και το μήνυμα της αλλαγής. Δώστε μου τη δύναμη να γίνω η αλλαγή σε αυτόν εδώ τον τόπο. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, για την τιμή που μου έκανε στα 27 μου χρόνια να είμαι υποψήφια βουλευτής Κυλικής με την παράταξη των ιστορικών επιλογών, των μεγάλων επιλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει πράξη τη δέσμευση για ανανέωση με νέους και γυναίκες που δίπλα σε άξια στελέχη όπως εσείς και δίπλα σε νέα στελέχη, όπως εσείς που είστε σήμερα εδώ, όλοι μαζί, θα δώσουμε τον αγώνα μας για να χτίσουμε την Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Στις 7 Ιουλίου η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στα παλιά της νούμερα, στα παλιά της ποσοστά και διεκδικεί 2 βουλευτικές έδρες. Και θα τις κερδίσουμε! Σας το λέω ότι θα τις κερδίσουμε!